μικρή μου πατρίδα, ρηγμένη στη θάλασσα, στην πρώτη ματιά μου φαινόσουν πάντα ανάσα, την πρώτη ρητίδα στα μάτια σου διάβασα. Μικρή μου πατρίδα, μικρή μου πνοή. Μικρή μου πατρίδα, γλυκιά και παράξενη, σκληρή και ωραία, ζεστή και κατάξερη, δυνάστε σωτήρες, σε θέλουν φυλασθένοι, με ξένη την αναπνοή. Χιλιάδες παιδιά σου ρηγμένα στα πέρατα, μακριά απ' τις ρίζες, μακριά κι απ' τα τέρατα. Η πρώτη μαγιά σου, μυαλά τετραπέρατα, σου δίνουν φιλί τη ζωή. Κρατάς το ρυθμό σου στον τρίτο το πλάγιο, το όνειρο κάτω στα πόδια σου σφάγιο, ψηλά στην κορφή σου δοξάζεις τον Άγιο, Χριστέ μου και λόγο τιμής. Στον άνεμο αφέθηκα και στη δική μου γνώμη, ταξίδι μου, ανάσα μου, αρμύρα ωκεανού. Το γέλιο σου σε σπίτι αλλού, απόψε πάντα μόσαμε σε σπίτι αλλού. Αλουμίνιο Καλύμνου, Φιλίτσης Γεώργιος. Σταθερότητα σε πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Τεχνογνωσία από συνεχή ενημερωτικά σεμινάρια. Πιστοποίηση FPC CE από το 2009. Γραπτή εγγύηση στις κατασκευές μας. Ξεκάθαρη, με γραπτές και αναλυτικές προσφορές με υπογραφή και σφραγίδα. Σύγχρονη, γιατί εφαρμόζουμε με επιτυχία νέες μεθόδους για να έχετε πάντα την καλύτερη και λειτουργικότερη κατασκευή. Κριτήριο εμπιστοσύνης για την ασφάλεια και την αισθητική. Αξιοπιστία, με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και ακριβής παράδοσης στο χώρο σας. Πάντα δίπλα σας και μετά την τοποθέτηση με το αξιόπιστο After Sales Service. Αποκλειστικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Europa Aluminium Systems. Φιλίτσης Γεώργιος, κατασκευές αλουμινίου, ποταμή Καλύμνου, τηλέφωνο 2243051101, αλουμίνιο Καλύμνου, Φιλίτσης Γεώργιος. Και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήρθατε στην πιο αισιόδοξη εκπομπή που έχει θέμα της Καλύμνου.
που είναι κάλυμμα στο ομφαλό τη γη. Θα το λέμε. Αλλήμον. Έχουμε θέματα, κύριε Μαίλη, σήμερα. Αρκετά. Αρκετά. Ρεπορτάζ. Κανένα πολιτικό πρόσωπο ήρθε, ξέρει. Λοιπόν, κάτι. Στην Κάλυμνο βρίσκεται ο κύριο Βασίλη Υψηλάντη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, από χθε. Παρακαλώ, είναι στο νησί μα. Έχει συνάντηση με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Δήμαρχο, με τον Έπαρχο. Όλο το ρεπορτάζ θα το δείτε στην αυριανή εκπομπή. Ακριβώ. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Ο αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο κύριος Σκλιάρης, βρισκόταν στην Κάλυμνο για δύο μέρες. Ο δρόμος της Παλιονίσου που είχε αυτό το επικίνδυνο σημείο φτιάχτηκε σε χρόνο ρεκόρ. Επικίνδυνες σκάλες στα θέρμα για τους λιόμενους. Ο δεσπότης μας πάει στη Γενέβη γιατί εκεί θα γίνει η σύνοδος του Πατριαρχείου μας λόγω του κορονοϊού στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκινούν οι ασφαλτοστρώσεις την Πέμπτη. Κλαδεύονται οι πικροδάφνες από τα Αργυνόντα μέχρι. Και πάει λέγοντας. Γίνονται έλεγχοι στο γυμναστήριο λόγω του κορονοϊού. Έκκληση εναγώνια του Προέδρου του Καζόνη Κάλυμνος 2000 του Γιώργου Τουρούσου. Ασφιχτιά το σωματείο. Υπάρχουν πανελλήνιοι αγώνες. Ζητάει επιγόντως την επιχορήγηση. Οικονομική κρίση. Μεγάλη. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη να τα βάλει σε μια σειρά και να σας παρουσιάσουμε τα θέματά μας. Λοιπόν, να σας πούμε ότι ο κύριος Βασίλης Υψηλάντης βέβαια βρίσκεται στην Κάλυμνο, είχε συναντήσεις, όλα αυτά όμως εμείς θα σας τα δείξουμε αύριο. Πάμε στον αρχηγό του λιμενικού σώματος που βρέθηκε, επισκέφθηκε την Κάλυμνο και είχαμε έτσι μια συζήτηση μαζί του. Ο κύριος Κλιάρης, αυτό είναι το όνομά του, ήταν πάρα πολύ έτσι άνετος, προσινής. Μάλιστα μιλούσα και στους λιμενικούς με πολύ έτσι όμορφο τρόπο και ευγενικό. Εγώ που έκανες τις ερωτήσεις και παρακολουθούσα, ναι, τη στιγμή που απευθύνθηκες και πολύ καλά έκανες ότι η τοπική κοινωνία έτσι αισθάνεται μια ευγνωμοσύνη σε αυτά τα παιδιά που ώρες, μέρες δουλεύουνε νυχθημερών, τον είδα συγκινημένο. Και έδειξαν και την ανθρωπιά τους όταν είχαμε τους μετανάστες. Ακριβώς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς έτρεχαν και πώς βοηθούσαν όλους αυτούς τους ανθρώπους που πνιγόντουσαν μέσα σε αυτές τις σάπιες βάρκες που τους στέλναν οι απέναντι. Πάμε να το δούμε, ήταν συγκινημένος Μπέτη. Το φακό του Κάλυμνος News βρισκόμαστε έξω από το λιμαναρχείο της Καλύμνου, γιατί την Κάλυμνο επισκέπτεται ο αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο κύριος Κλιάρης. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, ο οποίος πρέπει να σας πούμε ότι εχθές επισκέφθηκε το Βαθύ, εκεί που θα γίνει το φυλάκιο, σήμερα το πρωί την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και τώρα βρίσκεται στο λιμεναρχείο της Καλύμνου. Ο αρχηγός του λιμενικού σώματος που βρίσκεται εδώ μαζί με την συνοδεία του επισκέπτεται το σκάφος που βρίσκεται εδώ στο λιμάνι της Καλύμνου, μαζί και ο δήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης, και στη μόλις βγει από το σκάφος θα κάνει και σε εμάς δηλώσεις. Στο σκάφος βρίσκεται τώρα ο αρχηγός του λιμενικού σώματος, συνομιλεί με τους λιμενικούς, είναι τα παιδιά που φυλάτουν εδώ θερμοπύλες, όπως χαρακτηριστικά λέμε, που πηγαίνουν στα ίμια, που περιπολούν τα πάντα. Έρχεται εδώ και αυτή η επίσκεψη τονώνει και το ηθικό τους. Thank you.
Να καλωσορίσουμε στο νησί μας τον αρχηγό του λιμενικού σώματος. Καλώς ήρθατε. Καλώς ο οποίος συνοδεύεται βέβαια και από τον δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Διακό Μιχάλη. Να σας ρωτήσουμε, χθες πήγατε στο Βαθύ. Για ποιο λόγο? Στο Βαθύ θα φτιάξουμε ένα λιμενικό φυλάκιο μετά από τις παρενέσεις του κυρίου δήμαρχου, ο οποίος θα μας παραχωρήσει το κτίριο. Το λιμεναρχείο Καλύμνου θα το στελεχώσει με το κατάλληλο προσωπικό και παράλληλα και με τα επιχειρησιακά μέσα που απαιτούνται. Όπως μας διαβεβαίωσε ο κύριος δήμαρχος, εκτελούνται αυτή τη στιγμή και από ό,τι είδαμε και εμείς εκτελούνται οι απαραίτητες εργασίες. Λοιπόν, και εντός 20 ημερών θα έχει τελειώσει, θα έχουν περατωθεί οι εργασίες προκειμένου παράλληλα και εμείς άμεσα να προχωρήσουμε στη στελέχωση του λιμενικού φυλακίου. Οπότε θα προσδώσει και την απαιτούμενη δυναμική στην περιοχή. Και σήμερα, αρχηγέ, πήγατε και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, που για μας είναι το καμάρι του νησιού μας. Πραγματικά, είναι τρίτη φορά που επισκέφτομαι την Ακαδημία. Πραγματικά πρόκειται για ένα κόσμημα, είναι ένα αριστούργημα το κτίριο και σε πιάνει πραγματικά δέος όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό το κτίριο, το οποίο χρονολογείται, από ό,τι μου είπε και ο κύριος διοικητής, από το 1900. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια είναι. Οι εντυπώσεις σας από την Κάλυμνο? Βασικά, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας που κάνουμε εδώ μαζί με τους επιτελείς μου στα νησιά, εχθές επισκεφτήκαμε τη Λέρο, σήμερα την Κάλυμνο και αργότερα την Κο. Αφενός, πρέπει να μεταφέρω τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν όλα τα στελέχη του σώματος εδώ στην περιοχή της Καλύμνου, τα πλωτά και στα πλωτά, τόσο του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη, της κυβέρνησης, του κ. Υπουργού και εμού προσωπικά, γιατί αυτά τα στελέχη αγώγιστα, νυχτημερών, επιχειρούν, μη φιδόμενοι κόπου και χρόνου, προκειμένου να προστατεύσουν τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδος μας. Αλλά παράλληλα προσφέρουν και ένα πολύ σημαντικό έργο στο υπόλοιπο κομμάτι και στο αντικείμενο του σώματος, όπως είναι το κομμάτι της έρευνας διάσωσης, όπως είναι το κομμάτι της μεταφοράς ασθενών και πολλά άλλα πράγματα για το λιμενικό σώμα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εξαιρετικούς λιμενικούς εδώ και το έχουν αποδείξει και με την προηγούμενη διοίκηση αλλά και με την τωρινή διοίκηση, πρέπει να σας πούμε, αρχηγέ, γιατί όλοι νυχθημερών αγωνίζονται γι' αυτό. Και αυτό εμείς ως δημοσιογράφοι που παρακολουθούμε τα πάντα το έχουμε διαπιστώσει. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα στελέχη πραγματικά σε όλη την Παραμεθόριο, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και τη Μεγίστη, πραγματικά καταθέτουν ψυχή καθημερινά. Πραγματικά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί είναι η κοινωνία έχει αγκαλιάσει όλα τα στελέχη του σώματος. Όπως και ο κύριος δήμαρχος που με την αμέριστη συμπαράστασή του προσπαθεί να βοηθήσει όσο το δυνατόν τις υποδομές τόσο εδώ πέρα του λιμεναρχείου, όπως προανέφερα να φτιάξουμε το λιμενικό φυλάκιο στο Βαθύ, καθώς και να συνεισφέρει από τον οβολό του προκειμένου να τα επιχειρησιακά μέσα να είναι σε πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να δηλώσετε κάτι κι εσείς? Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον αρχηγό του λιμενικού σώματος, με τον οποίο έχουμε μια ξεχωριστή χημεία, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Η επικοινωνία μας είναι, θα έλεγα, σε εβδομαδιαία βάση, πολλές φορές την ίδια μέρα και δύο και τρεις φορές, προκειμένου να έχουμε, να βάλουμε διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν με όλα τα στελέχη εδώ του λιμεναρχείου. Άλλωστε το ξέρετε κι εσείς, εδώ ζείτε. Γίνεται μια καλή δουλειά, άριστη δουλειά σε όλα τα επίπεδα, στο επίπεδο της αποτροπής, στο επίπεδο της κοινωνικής ζωής γενικότερα, θα έλεγα. Το λιμεναρχείο και η προηγούμενη διοίκηση και η τωρινή είμαι βέβαια ότι θα συνεχίσει στην ίδια ρότα. Και βέβαια τον αρχηγό και τα στελέχη όλα, μπορεί πιο σερή πιθανότητα και τον ο Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας να τον έχουμε στα εγγένεια, αρχηγέ μου, θα τον καλέσω εγώ. Σε 20 μέρες, ένα μήνα θα πρέπει να γίνουν τα εγγένεια και να παραδώσουμε στην καλυμνιακή κοινωνία σε ένα κέριο γεωγραφικό σημείο του νησιού μας
το λιμενικό φυλάκιο, το οποίο θα είναι στελεχωμένο με το ο προβλεπόμενο προσωπικό και επιχειρησιακά, όπως είπε ο αρχηγός. Επίσης, θα έχει όλα εκείνα τα μέσα, έτσι ώστε να επιτηρεί την ευαίσθητη περιοχή η οποία γειτνιάζει και με τα Ίμνια. Να τον καλωσορίσω, να τον ευχαριστήσω και τώρα ξεκινάμε μαζί τον αγώνα για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός που έπρεπε ήδη να είχε αυξηθεί για να δημοπρατηθεί το έργο αποκατάσταση του λιμεναρχείου μας. Που είναι πρέπει να γίνει, κύριε Δήμαρχε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να γίνει ταχύτατα, έτσι, διότι το κτίριο αυτό είναι ένα από τα τρία που έχουμε μιας αλής του μνήμης περιόδου. Οπότε πρέπει να το αποκαταστήσουμε για να θυμόμαστε και την ιστορία. Λοιπόν, να τον καλωσορίσω και πάλι, να τον ευχαριστήσω, που είναι η τρίτη φορά που έρχεται στο νησί με την ιδιότητα του αρχηγού. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε, αρχηγέ, και να σας πούμε συγχαρητήρια για τους άντρες σας, γιατί εκτός από το γεγονός ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά, δείξανε και τον ανθρωπισμό τους σε δύσκολες καταστάσεις, όπως τότε με τους μετανάστες, που σώσανε αρκετές ζωές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά αυτά τα παιδιά, όπως προανέφερα, καταθέτουν την ψυχή τους καθημερινά. Δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Δουλεύουν ατελείωτες ώρες. Και πραγματικά αυτός ο καλός ο λόγος της κοινωνίας που το εισπράττω και το εισέπραξα και χθες και σήμερα, της κοινωνίας γενικά, τόσο και στη Λερό όσο και εδώ στην Κάλυμνο, πραγματικά είναι η δύναμη. Η δύναμη για τα στελέχη για να συνεχίσουν αυτό το μεγάλο έργο το οποίο εκτελούν. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε ξανά στην Κάλυμνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ελάτε να πάμε τώρα στο κομμάτι του δρόμου της Παλιονίσου που είχε γίνει και ένα ατύχημα. Ο Σάκης ο Μαγκλής μας το είπε, το είπαμε, στο κάναμε ρεπορτάζ, το είδε ο Δήμαρχος, έστειλε το συνεργείο του, Παντελής Ζωήδης, σε χρόνο ρεκόρ η καθίζηση αυτή του οδοστρώματος αποκαταστάθηκε. Εγώ πήγα χθες και είναι τέλεια. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Με το φακό του Κάλυμνος Γιούς για τρίτη μέρα βρισκόμαστε στην Παλιόνισο. Γιατί με την ταχύτητα που έδρασε ο Δήμος της Καλύμνου για αυτό εδώ το θέμα που σας είχαμε αναφέρει, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Βρίσκονται εδώ τα συνεργεία, φτιάχνουν το δρόμο, αυτό το εδώ στο οδόστρωμα που είχε δημιουργήσει πρόβλημα σε πολλά αυτοκίνητα, σε μια ποδηλάτησα η οποία τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά. Βλέπετε λοιπόν τώρα ότι με το γεγονός ότι εχθές επισκέφθηκε ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Παντελής Ζωήδης και ο κύριος Νικήτας Γιαννικουρής εδώ, είπαν αμέσως ότι πρέπει να φτιαχτεί. Και φτιάχνεται. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα και βλέπουμε ότι ο δρόμος στρώνεται και πάρα πολύ ωραία. Αυτό που πρέπει να αναδείξουμε, βλέπουμε ότι ο Δήμος είναι και οργανωμένος με αυτό το μηχάνημα. Βεβαίως. Που βάζει την πίσα. Πρέπει τώρα να ψάξουμε να βρούμε πού βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος. Θα το πατήσει κιόλας. Ο κύριος Ζωήδης. Παιδιά, ξέρετε που βρίσκεται ο κύριος Ζωήδης, με συγχωρείτε, ήρθε. Κάπου εδώ αλυσφακές μαζεύει, δεν ξέρω, κάπου εδώ πάτε. Αλυσφακές, με πας στα βουνά είναι. Πού ρε παιδιά. Κάπου εδώ, κάπου, νάτος, τώρα. Πού, ανάτος εδώ. Λοιπόν, ελάτε κύριε Αντιδήμαρχε. Γεια σας, γεια σας. Η αλήθεια είναι, οφείλουμε να σας πούμε συγχαρητήρια, γιατί... Ελάτε να ανεβούμε λίγο. Γιατί αμέσως, ναι, αμέσως ενεργήσατε. Κύριο Δήμαρχο, και είδαμε βέβαια αυτό το πρόβλημα ήταν πιο παλιό. Βέβαια τώρα τελευταία έχει πάθει μεγάλη, πιο μεγάλη ζημιά. Όντως ήταν άκρος επικίνδυνο. Έπρεπε χθες, μπορώ να σας πω ότι όλο το απόγευμα ασχολήθηκα με αυτό εδώ για να οργανωθεί να γίνει σήμερα, λόγω του ότι είναι Σαββατοκύριακο και μπορεί να είχαμε κάποια... Ναι. Πολύ σωστά το σκεφτήκατε. Υπάρχει λοιπόν όμως τώρα κι άλλο. Αύριο τη Δευτέρα... Ναι. Το αύριο το λέμε έτσι, είναι οικοδομικό αυτό. Ναι. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα είναι εδώ το Μπορτοζάκι να καθαρίσει όλο το χώρο του δρόμου, όλο που έρχεται. Μπράβο. Την ανηφόρα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα βάλουμε εδώ σε ένα σημείο ή εδώ ή εκεί τρίο αλφα, ούτως ώστε να μπορεί, γιατί ήμουνα και μάρτυρας εδώ πέρα πέρυσι που κόντευε να του πάρει ένα λεωφορείο. Ναι. Θα πρέπει να βάλουμε τρίο αλφα. Ούτως ώστε να μπορεί να γυρίζει το. Όχι μόνο το λεωφορείο. Άρα, κύριε Ζωήδη, ναι, με την επίσκεψή σας εδώ εχθές, είδατε και άλλα σημεία. Εννοείται. Τα οποία θέλουν φτιάξιμο. Έχει και άλλα, έχει και εδώ πιο κάτω. Εν συνεχεία, λοιπόν, το Μπορτοζάκι θα κατεβεί και εδώ πιο κάτω να φτιάξει όλο το χωματένιο δρόμο που έχει, ούτως ώστε να, μια και ήρθαμε εδώ, να ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος, ούτως ώστε να μην έχουμε άλλα προβλήματα, τουλάχιστον για τη σεζόν την φετινή. Που εύχομαι να είναι καλή. Λοιπόν,
Εμείς οφείλουμε να σας πούμε ευχαριστώ, γιατί όντως ενεργήσατε άμεσα. Κοιτάξτε, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Όταν δεν κάνετε σωστά, εμείς τα λέμε. Όταν κάνετε σωστά, πάλι τα λέμε. Το δέχομαι, το ευχαριστώ, αλλά είναι και υποχρέωσή μας. Υποχρέωση του Δήμου, όταν συμβαίνει κάτι και ειδικά όπως αυτό πέρα, άμεσα να φτιάχνετε, διότι αν καθυστερεί, υπάρχουν και τα περαιτέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Κύριε Μαΐλη, ελάτε να πάμε πιο πέρα λίγο, να δούμε για μία ακόμα φορά. Ελάτε κύριε Πιζάνια, μην καθυστερούμε, πρέπει ο δρόμος να παραδοθεί. Πρέπει να... τέλεια γίνεται, φαντάσου εδώ τι γίνεται. Γίνεται εξαιρετική δουλειά, κανονική. Και μετά θα πατηθεί κιόλας. Να το. Αυτές τις εικόνες, το ρεπορτάζ μας τελειώνει εδώ. Βλέπετε ότι το έργο γίνεται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η ευχή μας είναι ότι όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα να λύνονται άμεσα. Λοιπόν, έχουμε πει ότι έχουμε πολύ όμορφες γωνιές στην Κάλυμνο. Μια τέτοια είναι τα Θέρμα και η Γέφυρα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τοπίο, είναι μια αγκαλίτσα, μια πολύ όμορφη παραλία. Όταν είχε έρθει η Ελένη Μενεγάκη εδώ, εκεί είχε πάει να κάνει μπάνιο και έμεινε κατενθουσιασμένη. Τώρα το αναφέρω αυτό, γιατί η Ελένη Μενεγάκη είναι μια διάσημη τηλεπαρουσιάστρια που της άρεσε πάρα πολύ, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Εκεί είχε κάνει και πολύ κολακευτικά σχόλια. Τώρα λοιπόν, πηγαίνοντας εκεί, είδαμε σκάλες να ξεφυτρώνουν σε κάτι πέτρες, όπου στις πέτρες αυτές πηγαίνουν αυτοί που μπορούν να κάνουν τις βουτιές τους. Όσοι δεν μπορούν, μπορούν να πηγαίνουν στην μικρή την παραλίτσα που έχει. Δεν χρειαζόταν να μπουν αυτές οι ακαλέσθητες σκάλες, οι οποίες είναι και άκρος επικίνδυνες, διότι ούτε στρογγυλεμένες άκρες έχουν, ούτε τίποτα. Είναι δύο σωλήνες και τα σκαλοπάτια. Έτσι και τρέξουν τα παιδιά και κάνουν μια βουτιά. Κάνουμε το σταυρό μας. Να κάνουμε το σταυρό μας. Λοιπόν, είναι και ακαλέσθητα. Να μπουν οι σκάλες, αλλά να, είναι έτσι, να έχουν μια αισθητική και να δένουμε το περιβάλλον. Δεν είναι. Είναι απέσια. Θα το δείτε το ρεπορτάζ και θα δείτε ότι δεν είμαστε υπερβολικοί και ο Δήμος πρέπει να τις ξυλώσει για να τις ξαναφτιάξει. Είπαμε να λέμε τα καλά του Δήμου, αλλά να λέμε και τα στραβά του. Με το φακό του Κάλυμνος News βρισκόμαστε στα Θέρμα, που σήμερα η θάλασσα είναι πάρα πολύ όμορφη. Μας έφεραν όμως εδώ τηλεφωνήματα τηλεθεατών, οι οποίοι έρχονται εδώ και κάνουν μπάνιο και μας είπαν ότι αυτές εδώ οι σκάλες είναι μεν πολύ πρακτικές, γιατί μπορούν να μπαίνουν από εδώ, αλλά είναι και άκρως επικίνδυνες, γιατί αυτοί εδώ οι σωλήνες μπορεί να σε τραυματίσουν και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά όταν τρέχουν για να μπουν στη θάλασσα. Υπάρχουν σκάλες που έχουν στρογγυλεμένες άκρες, ώστε δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Η θάλασσα όμως είναι πάρα πολύ όμορφη. Από αυτή την πλευρά προς τη θάλασσα, η επικινδυνότητα αυτής της σκάλας είναι ακόμα πιο εμφανής. Σαν να έχουμε λοιπόν δύο, τι σαν να έχουμε, τα έχουμε. Δύο μεταλλικά αντικείμενα όρθια και λίγο λοξά, οπότε ο τραυματισμός είναι πολύ 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 πιθανός. Βρισκόμαστε τώρα πιο δίπλα, πάντα στα Θέρμα, όπου βλέπουμε τη δεύτερη σκάλα, όπου εδώ έχει μόνο ένα χερούλι, το δεύτερο έχει εξαφανιστεί. Κοιτάξτε, και εδώ είναι επικίνδυνα, και από αυτή την πλευρά, αλλά και χωρίς δεύτερη λαβή. Οπότε καταλαβαίνετε, αφού το κάνουμε που το κάνουμε, ας το κάνουμε και αισθητικά όμορφο. Υπάρχουν στρογγυλεμένες άκρες. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι, γιατί πρέπει όλα να γίνονται με προχειρότητα. Γίνονται μεν, αλλά δεν γίνονται σωστά. Παίζει ρόλο και η αισθητική και πρέπει πάντα να την έχουμε υπόψη μας. Σε τώρα στη γέφυρα, έχουμε έρθει πιο εδώ και βλέπουμε αυτή τη σκάλα που έχουν φτιάξει και είναι καλή, πολύ καλή, γιατί έχουν βάλει και τα στηρίγματα με στρογγυλεμένες άκρες, χωρίς προβλήματα. Μια χαρά είναι. Κατεβήκαμε στο βράχο, όπου εδώ επιλέγουν αρκετοί καλύμνοι να κάνουν το μπάνιο τους. Και είναι μια πολύ όμορφη περιοχή εδώ. Εδώ βάλανε λοιπόν αυτό το κομμάτι, είναι θέμα αισθητικής τώρα, γι' αυτό θέλουμε να καυτηριάσουμε, προστατευτικό. Και είναι καλό, γιατί υπάρχει αυτό το άνοιγμα στη μέση και ενδεχομένως να κινδυνεύουν κάποιοι. Όμως η αισθητική του είναι πάρα πολύ άσχημη για ένα φυσικό περιβάλλον όπως είναι εδώ ο βράχος.
θυμίζει λίγο γήπεδο, ναι, όπου οι φίλαθλοι στέκονται όρθιοι και κρατούν για να μην πέσουν. Είναι αυτό που είπες, είναι θέμα πια αισθητικής εδώ. Αισθητικής, και εδώ είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι της Καλύμνου. Από εδώ συνηθίζουν να κάνουν βουτιές. Πιο πέρα υπάρχει μια σκάλα, κοιτάξτε, και αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Αυτή είναι η επικίνδυνη, ναι, που σαν είναι, πολύ, γιατί τα παιδιά τρέχουν και πηδάνε και κάνουν τις βουτιές. Είναι επικίνδυνη, είναι για τους μεγάλους ανθρώπους βέβαια η σκάλα αυτή, αλλά όποιος δεν μπορεί πηγαίνει και στη γέφυρα εκεί που είναι πολύ όμορφη και η γέφυρα και μπορεί να κάνει ήρεμα το μπάνιο του. Εδώ είναι για αυτούς που ξέρουν κολύμπι, που μπορούν να βουτήξουν. Δεν ήταν τόσο απαραίτητη η σκάλα εδώ πέρα και μάλιστα μια κακόγουστη σκάλα. Ναι, σκάλα μπορούσε να μπει, αλλά να είπαμε, ναι, αυτές οι αιχμές εδώ, αυτές οι αιχμές στις άκρες, αν ήταν στρογγυλεμένες, θα δίνανε και μια διαφορετική αισθητική. Υπάρχουν σκάλες τέτοιες που μπαίνουν στις πισίνες που είναι ακριβώς στρογγυλεμένες, είναι καλέσθητες. Είναι. Τώρα αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ άσχημο σε ένα φυσικό περιβάλλον, πολύ όμορφο. Απολαμβάνοντας αυτή την ομορφιά, εκείνο που έχουμε να τονίσουμε είναι ότι οι σκάλες που μπήκαν είναι αντιαισθητικές και επικίνδυνες. Όμως εμείς παίρνουμε εικόνες για να απολαύσετε την ομορφιά της Καλύμνου. Ελάτε να πάμε τώρα στο δεσπότη μας που πρωί-πρωί της Κυριακής ταξίδευε μέσω ΚΟ, Αθήνα, Γενέβη. Εκεί θα γίνει η Ιερά Σύνοδος και θα είναι το Σάββατο, Μπέτη θα επιστρέψει για τα θυρανίξια της Παναγίας Καλαμιώτησης. Της Καλαμιώτησης, που ναι, εδώ πρέπει κάνει, να πούμε, ελαίο Γιάννη Χαλίκου. Βέβαια, έχει γίνει μια απεκαταστάθη. Πάρα πολύ όμορφη εκκλησία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δεσπότη μας. Πρωί-πρωί πρέπει να είναι 6:30-7 παρά. Ναι, γιατί ο Μητροπολίτης μας κάπου πηγαίνει. Το πατέρατο πρέπει να φύγω με το με το Κάνιο Σταρ, να πάω στη ΛΓΟ και από εκεί αεροπορικός Αθήνα, Αθήνα Γενέβη. Διότι αύριο έχουμε σύνοδο στη Γενέβη. Λόγω του, του προβλήματος που υπάρχει στο όλο τον κόσμο, πρέπει να πάμε στη Γενέβη, γιατί δεν μπορεί, να ανέβουν. Α, εκεί γίνεται σεβασμιότητα σύνοδος. Ναι, όχι στην Κωνσταντινούπολη. Στη Γενέβη πάμε, θα είναι για 4 μέρες σύνοδος, οπότε πίσω θα είμαι το Σάββατο το πρωί. Οπότε θα είστε και στα θυρανίξια της Παναγιάς Καλαμιώτησας, ναι. Βέβαια, 7 η ώρα. Λοιπόν, καλό ταξίδι να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, πρέπει να είναι μια ταλαιπωρία, είναι μια και έχουμε τη διακαθήκοντα. Και είστε, θα είστε συνοδικός για πόσο? Τώρα μέχρι το χρόνο το Φεβρουάριο. Α, τόσο. Χάσαμε 2 μήνες όμως. Έτσι, Απρίλη, Μάη. Λοιπόν, όσο μιλάτε, κοιτάξτε εδώ τώρα. Είναι ο φίλος σας, είναι αυτός? Ο φίλος είναι. Είναι ο φύλακας εδώ? Ο φύλακας και ο σύντροφος. Ο φύλακας και ο σύντροφος. Ναι, εγώ έχω σύντροφο. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Σεβασμιότητε μου. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, να λα, γεια σου. Πάνε μέσα. Στην πόρτα μέσα. Αλουμίνιο Καλύμνου. Φιλίτσης Γεώργιος. Σταθερότητα σε πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Τεχνογνωσία από συνεχή ενημερωτικά σεμινάρια. Πιστοποίηση FPC CE από το 2009. Γραπτή εγγύηση στις κατασκευές μας. Ξεκάθαρη, με γραπτές και αναλυτικές προσφορές με υπογραφή και σφραγίδα. Σύγχρονη, γιατί εφαρμόζουμε με επιτυχία νέες μεθόδους για να έχετε πάντα την καλύτερη και λειτουργικότερη κατασκευή. Κριτήριο εμπιστοσύνης για την ασφάλεια και την αισθητική. Αξιοπιστία, με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και ακριβής παράδοση στο χώρο σας. Πάντα δίπλα σας και μετά την τοποθέτηση με το αξιόπιστο After Sales Service. Αποκλειστικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Europa Aluminium Systems. Φιλίτσης Γεώργιος, κατασκευές αλουμινίου, ποταμή Καλύμνου, τηλέφωνο 2243051101, αλουμίνιο Καλύμνου, Φιλίτσης Γεώργιος.
Οι ερωτήσεις πάρα πολλών συμπολιτών μας είναι πότε θα ξεκινήσουν οι ασφαλτοστρώσεις. Εμείς κάνοντας έτσι την πρωινή μας βόλτα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον ομφαλό της γης που λέει και ο μάμα στην Κάλυμνο, είδαμε ένα μεγάλο μηχάνημα όπου ήταν εκεί υπάλληλοι της 3K και το φτιάχνανε. Σταματήσαμε, ρωτήσαμε, λέει την Πέμπτη θα ξεκινήσουν. Βέβαια όλο το χειμώνα το μηχάνημα ήταν εκεί, οπότε θέλει ένα ρετουσάρισμα και γι' αυτό το φτιάχνανε και από την Πέμπτη ξεκινούν οι ασφαλτοστρώσεις στην Κάλυμνο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε ιδιαίτερα, Μπέτη, είναι ότι επειδή περνάμε το δρόμο που έχει το πρώτο επίπεδο που έγινε, νόμιζα ότι είχε πια τελειώσει. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Και υπήρχαν οι ανομαλίες και λέμε, μα τώρα τι ασφαλτόστρωση είναι αυτή. Τελικά θα πέσει το τελευταίο έτσι, επίπεδο θα πέσει άλλο και θα γίνει άλλη μια στρώση. Θα γίνει χαλή. Ακριβώς. Και πώς το είπε κάπως ο ειδικός, θα το ακούσετε στο ρεπορτάζ. Γιατί και εμείς τώρα δεν το θυμόμαστε. Δείτε το. Με το φακό του Κάλυμνος News βρισκόμαστε εδώ στη στροφή στο Μασούρι, όπου έχει μείνει ένα μεγάλο κομμάτι για να ασφαλτοστρωθεί. Βλέπουμε κινητικότητα, σταματήσαμε. Ο κύριος Γιώργος Κωνσταντάκης, το λέω πολύ σωστά, θα μας ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται εδώ, κύριε Κωνσταντάκη. Κάνουμε μια συντήρηση λόγω που είχε προκύψει ο χειμώνας και ο κορονοϊός. Μια συντήρηση για να ξεκινήσουμε, μάλλον την Πέμπτη, να ρίξουμε την. Ναι, αυτή είναι η ισοπεδωτική. Θα ρίξουμε τον τάπητα. Την Πέμπτη, λοιπόν. Την Πέμπτη, μεγάλο το κομμάτι που πρέπει. Είναι γύρω στα 900 μέτρα. Είναι πιο εδώ από το εκκλησάκι μέχρι τέλος. Και πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτό? Α, σε δύο μέρες θα το έχουμε τελειώσει. Σε δύο μέρες. Να σας ρωτήσω και εγώ κάτι. Γιατί μου κάνει η αίσθηση, επειδή μας ρωτούν οι συμπατριώτες μας, μα τώρα η 3K έκαμε τον τάπητα και ο τάπητας είναι με λακκούβες, με έτσι, με γιουβέτσι. Άρα λοιπόν, όλο το κομμάτι από το μοναστήρι μέχρι τον Άι Γιάννη θα ξαναπεραστεί. Βεβαίως. Και τι σημαίνει ισοπεδωτική? Ισοπεδωτική είναι η πρώτη στρώση που γίνεται για να πιάσουμε τις ανομαλίες του δρόμου. Ούτως ώστε ο τάπητας, ο οποίος είναι σταθερός 5 πόντους, να γίνει πολύ ίσιος. Να καλύψει τα πάντα. Ναι, γιατί άμα ρίξεις κατευθείαν τάπητα, εκεί που είχε λακκούβα θα ξαναγίνει λακκούβα, εκεί που είχε τομή θα ξαναγίνει τομή και ούτω καθεξής. Ρίχνουμε το πρώτο την ισοπεδωτική. Και μετά τον τάπητα και. Τάπητας κυκλοφορίας. Για την επιστημονική του έκφραση. Είδες, τάπητας κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν δεν θα έχεις άλλη απορία. Τώρα θα ξέρεις. Να τα ακούν και οι καλοί μνημείς. Βεβαίως. Μας λένε ότι μα δεν είναι ασφαλτόστρωση. Αυτή είναι έτσι. Είναι ο τάπητας κυκλοφορίας στην αρχή και από πάνω μπαίνει. Η τάπητας κυκλοφορίας. Η τελική στρώση που λέμε. Τι ομάδα είστε? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ο κύριος Κωνσταντάκης, αλλά εδώ έχουμε και μία εκάρα. Έτσι, κύριε Χρήστο. Με παιδεύει συνέχεια. Ναι, με τα κίτρινα εκεί, ωραία, ε. Ναι. Λοιπόν, όλες οι λεπτομέρειες που μας είπε ο συνάδελφός σας είναι εντάξει? Βεβαίως. Ισχύουν. Ετοιμαζόμαστε μέχρι, πιστεύω, την άλλη εβδομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή, το πολύ, να αρχίσουμε να ρίχνουμε τον τάπητα. Οπότε όλος και ο δρόμος. Και τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε φουλ μετά για όλο το έργο. Δεν θα σταματήσουμε καθόλου. Όχι. Απλώς θα μπορεί να υπάρξει κάποια μέρα κενό για να γίνεται προετοιμασία μπροστά, σκούπισμα, φρεζάρισμα κτλ. Και από πίσω να ρίχνουμε. Άρα από την άλλη εβδομάδα βάλετε. Πάμε για γκολ. Πάμε για γκολ χωρίς offside. Χωρίς offside. Καλή σας ημέρα και καλές δουλειές να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, μία εργολαβία που έχει πάρει 3K από την περιφέρεια είναι να κλαδευθούν δέντρα ψηλά αλλά και πικροδάφνες του επαρχιακού μας δικτύου. Mm-hmm. Αυτό το έργο είναι αποκλειστικά του επαρχείου και της περιφέρειας και σήμερα, έτσι όπως ταξίδευα για να πάω να κάνω ένα ρεπορτάζ στην Παλιώνη Σομπέτη, είδα να δουλεύουν. Κυριακή να δουλεύουν και μπράβο στα παιδιά και μου είπαν ότι φορτώνανε, κλαδεύανε, άνοιγε ο δρόμος. Πολύ ωραία. Ναι. Οι πικροδάφνες ήταν πάρα πολύ ωραίες όταν κάναμε το ρεπορτάζ εμείς και τώρα είναι ωραίες. Και τώρα είναι ωραίες. Τις κλαδεύουν από πλάι. Από μπροστά να μην, όλα είναι φουντωμένες, είναι ωραίες. Κυριακή λίγο πριν το μεσημεράκι και στο δρόμο από τα Αργυνόντα προς τα Σκάλια υπάρχει αυτή η κινητικότητα σε κλάδεμα πικροδαφνών. Είναι η εργολαβία της 3K
για το επαρχιακό δίκτυο. Τα παιδιά κάνουν μια απίθανη δουλειά και ο δρόμος απελευθερώνεται. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Τι καλημέρα, καλό μεσημεράκι δηλαδή, έτσι. Επίσης. Είναι η δεύτερη μέρα που δουλεύετε. Ναι. Και ξεκινάτε από πού τώρα, από τα Αργυνόντα. Λίγο μετά τα Αργυνόντα που είχαν σταματήσει την προηγούμενη φορά. Και τώρα θα πάτε μέχρι. Προχωράμε όσο προλάβουμε σήμερα, πάμε προς Σκάλια. Εκεί σταματάει. Δεν ξέρω ακριβώς πού. Πάμε σήμερα και βλέπουμε. Άρα σήμερα πάτε μέχρι τα Σκάλια. Και βλέπετε. Ναι. Επαρχιακό δίκτυο είναι. Είναι η εργολαβία που έχει πάρει η τριακά από η εταιρεία σας. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια, καλή δουλειά. Λοιπόν, είναι λογικό τώρα βέβαια με τον κορονοϊό να γίνονται έλεγχοι. Δεν μπαίνει κανείς στο γυμναστήριο χωρίς να ελεγχθεί πρώτα. Έτσι τα χαρτιά του, αν είναι αθλούμενος, αν τη δουλειά έχει στο γυμναστήριο και πολύ καλά κάνουν, έτσι πρέπει, γιατί κάπου έχουν χαλαρώσει πολύ τα μέτρα, όχι στο γυμναστήριο, γενικότερα λέμε, όλοι εμείς, και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ναι, πηγαίνοντας για να κάνουμε ένα ρεπορτάζ εκεί με τον πρόεδρο της Ένωσης Καζόνης Κάλυμνος 2000, είδα την υπάλληλο εκεί του και μου λέει: κύριε Χαραμαντά, εγώ πήγαινα με τον αέρα τόσο, ναι. Παλιό γυμναστής, ναι. Και μου έκανε τύπος, το έκανε και λίγο επίτηδες. Και μου λέει: κύριε Χρυμαντά, πρέπει να βάλει την υπογραφή σε εδώ. Λέω: ναι. Και μπράβο, σου λέω: βάλει την υπογραφή, το τηλέφωνο, και αυτό γίνεται. Εάν σε περίπτωση κάτι γίνει, να ξέρουν. Να κάνουν την ιχνηλάτιση. Μπράβο, το είπατε πολύ ωραία. Ωραίο δεν είναι αυτό. Βεβαίως. Και πρέπει λοιπόν και στο κλειστό να ισχύουν τα ίδια, δηλαδή από τα παιδιά, ναι. Καθαριότητα, αντισηπτικά και αποστάσεις κυρίως. Mm. Στο κολυμπητήριο τα ίδια. Έτσι, λοιπόν, ναι. Να το αποτρέψουμε, ρε παιδί μου, το αντιμετωπίσουμε. Μόνο με υπευθυνότητα. Αντιμετωπίζεται, σωστά. Μόνο με ευθυνότητα. Πάμε να το δούμε. Ο φακός του Κάλυμνο News, απόγευμα Παρασκευής, βρίσκεται στο γυμναστήριό μας. Μου έκανε αίσθηση η πρώτη εικόνα και πλησιάζω. Τι κάνετε, καλό απόγευμα. Γεια σας. Είστε υπάλληλος εδώ στο γυμναστήριό μας. Έχετε τις καταστάσεις, ναι, βέβαια, το και μου άρεσε που όποιος μπαίνει μέσα, βεβαίως. Ή στο κολυμπητήριο ή στο γήπεδο. Κοιτάξτε. Μπράβο, άρα λοιπόν τηρείτε με θρησκευτική ευλάβεια τους κανόνες, βέβαια. Και τα πρωτόκολλα. Βεβαίως. Τέλεια, μπράβο. Αυτό γίνεται και για τα παιδιά μέσα που περνάνε ή έχουν καταστάσεις. Έχουν καταστάσεις από τους προπονητές, μόνο οι γονείς και εκείνοι που θέλουν σωματική άσκηση. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Και έτσι να συνεχίσετε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, ρε Μπέτη, τώρα. Υπάρχει τώρα αυτή η οικονομική ασφυξία παντού. Δεν είναι μόνο σε αυτό το ρεπορτάζ που θα σας δείξουμε τώρα. Είναι οι αθλητικοί σύλλογοι, οι οποίοι και αυτοί υποφέρουν. Ο κύριος Γιώργος Ρούσος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Καζόνη Κάλυμνος 2000. Λοιπόν, εγώ έχω και μία ευαισθησία, έτσι. Ναι. Δηλαδή, πέρα από καθηγητής φυσικής αγωγής, όχι, στον τομέα αυτό, και επειδή γνωρίζω με τις δυσκολίες, γιατί ήμουν και προπονητής του Καζόνη επί πάρα πολλά χρόνια, ότι την αγωνία που είχαμε για να βρούμε χρήματα και να πάμε στα ναι, ταξίδια μας, ναι, ναι. Πανελλήνους αγώνες με τη Χρυσολοτινιακού, Ιακώβου, Βαγενού κλπ. Πάντα λοιπόν ο Δήμος διαχρονικά βοηθούσε. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πέρσι ο Δήμος έδωσε μια πολύ αρκετά. Ωραία επιχορήγηση. Ναι, βοήθησε πάρα πολύ. Και ανταπεξήρθε το σωματείο. Τώρα όμως έχει αυτό που λέμε φαλαγκώσει. Πρόσεχε να δεις τώρα. Σε μια συζήτηση που έκανα πριν από δύο μέρες με τον Δήμαρχο, μου είπε το εξής και είναι πολύ σωστό. Ότι πες μου κι εσύ, σαν γυμναστής που είσαι και προπονητής, αν αυτή η κίνηση που έκανα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, ζήτησα από τα σωματεία, είπε ο Δήμαρχος, να μου πούνε τι αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάει παρελθόν από τα αθλήματα, διασυλλογικά και όλα αυτά. Του λέω: Δήμαρχε, μπράβο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Γιατί φέτος τα χρήματα δεν είναι εύκολα. Ναι. Θα τα μοιράσει. Πρέπει να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, μπορεί ένα σωματείο που δεν έχει, ας πούμε, υποχρέωση. Ένα παράδειγμα σου πω τώρα, το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει. Ναι. Τι θα πάρει τώρα το ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να πάρει τίποτα. Τα μπάσκετ δεν ξέρω. Ναι. Και αυτά δεν έχουν. Άρα μένει λοιπόν τώρα ο Στίβος, που έχουμε και τον Ανδρέα, τον Έλληνα και άλλα παιδιά. Και νομίζω ότι πρέπει ο Δήμος και να το κάνει. Ο Στίβος, η κολύμβηση. Ναι, και η κολύμβηση μετά που θα κάνουν. Δεν ξεκινάνε. Ναι, η κολύμβηση ξεκινάει, αλλά δεν ξέρουμε αν έχουν πρωταθλήματα. Ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Αυτό λέμε τώρα. Επίσης, να πω κάτι άλλο, ότι ο Στίβος δεν εισπράττει από παιδιά. Ναι. Τα άλλα σωματεία και καλά κάνουν, κολύμβηση, μπάσκετ ναι. κλπ. Ποδόσφαιρο.
Άρα λοιπόν είναι ένα σωματείο, mm-hmm. αυτό που λέμε ξυλάρμενο, ναι. οικονομικά. Και αν δεν βοηθηθεί από τον Δήμο, δεν θα έχει συνέχεια. Δεν έτσι, δεν έχω δίκιο έτσι. Λογικό όπως είναι. Ας το δει λοιπόν ο Δήμαρχος να βοηθήσει το Γκαζόνι, άλλωστε είναι και ένας ιστορικός σύλλογος και Κάλυμνος 2000, να βοηθηθούν τα παιδιά, γιατί από αυτά έχουν βγει εξαιρετικοί αθλητές. Ναι, και προβάλλουν το νησί μας. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, ας το δούμε. Φακός του Κάλυμνος News βρίσκεται στο γυμναστήριό μας. Είναι ώρα προπόνησης. Ο Ανδρέας ο Έλληνας, ο οποίος σε λίγο θα πάει σε πανελλήνιους αγώνες, προπονείται συστηματικά. Να καλησπερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Καζόνης Κάλυμνος 2000, τον κύριο Γιώργο Ρούσο. Καλησπέρα κύριε Χαρά. Τι κάνετε, καμαρώνετε τα παιδιά, ε? Όχι μόνο, αγωνιούμε και για τα παιδιά. Λοιπόν, εγώ να σας πω το εξής. Συνονήθηκα με τον γαμπρό μου, πήρα τα δύο μου εγγόνια και λέω ελάτε πάνω να μάθετε και να δείτε σιγά σιγά τι ωραίες στιγμές μπορείτε να απολαύσετε με τον αθλητισμό. Και τα παιδιά κάνουν το γύρο τους, ευκαιρία να μιλήσουμε. Τι αγωνιστικές υποχρεώσεις έχετε? Τις συνηθισμένες που εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, τις έχετε υπηρετήσει με επιτυχία και με πάθος. Έχουμε τώρα τα διασυλλογικά πρωταθλήματα, τους παμπέδες Α όπως τους λέγατε εσείς, τώρα λέμε κάτω των 16. Μετά έχουμε τα διασυλλογικό των παιδών, των ανδρών γυναικών, και μετά έχουμε τα πανελλήνια που είναι K16, K18, K20, K23 και ανδρών γυναικών. Τώρα γιατί σας τα λέω αυτά, γιατί είμαι και εγώ μέσα από το χώρο του κλασικού αθλητισμού, ξέρω τις ανάγκες ενός σωματείου που δεν παίρνει ούτε μία δεκάρα ούτε ένα σεντ από γονείς, είναι μόνο από ίδιους πόρους με τη βοήθεια του Δήμου. Διάβασα την επιστολή σας που στέλνετε προς τη Δημοτική Αρχή και στους επικεφαλής των αντιπολιτεύσεων. Στη σωστή κατεύθυνση είναι. Αν θέλετε, σας λέω και μία είδηση. Είχα πρόσφατα μία συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Γιαννικούρη και ο Δήμαρχος είπε το εξής, ότι ζητάει επιστολές από όλα τα σωματεία να του πούνε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για να βάλει και τον Δήμο στον οβολό του. Στη σωστή κατεύθυνση είναι αυτή όλη η διαδικασία. Ναι. Μακάρι να το κάνουν γρήγορα όμως ό,τι είναι να γίνει. Εμείς έχουμε ήδη καταθέσει το τι θέλουμε σε αισιόδοξο επίπεδο, επί το πλέον θα έλεγα. Ας μην μας τα δώσουν όλα, άλλωστε είναι πολλά. Εμείς με 7.000 ευρώ μπορούμε να βγάλουμε αξιοπρεπώς τη χρονιά αγωνιστικά φέτος. Να θυμίσουμε μόνο στους τηλεθεατές μας ότι και την προηγούμενη χρονιά η Δημοτική Αρχή σας ενίσχυσε. 7.000 ευρώ. Ακριβώς. Και επιτέλους μπορεί να κατακτήσει η Δημαρχία κάτι τώρα, το οποίο θα αφήσει και όνομα που λέει ο λόγος. Να πετύχει με την σύμφωνη γνώμη όλων των δημοτικών παρατάξεων μια συμφωνία. Δεν χρειάζεται κάθε χρόνο δηλαδή να περνάμε από αυτή την αγωνία. Εν πάση περιπτώσει θα κάνει τις επιλογές της. Απλά θέλω ειλικρινά παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο αλλά και τους επικεφαλείς των αντιπολιτεύσεων, των παρατάξεων θα έλεγα, δεν θα ήθελα να πω αντιπολιτεύσεων, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπάρχουν συμπολιτεύσεις και αντιπολιτεύσεις. Να βάλουν τα δυνατά τους. Ό,τι είναι να το κάνουν. Το κάνουν τώρα. Δεν είναι εκβιαστικό αυτό που λέω. Τελειώνουν οι μέρες. Τα χρήματα πρέπει να υπάρχουν για να ταξιδέψουμε. Αλλιώς δεν θα ταξιδέψουμε. Άμα μας τα δώσουν σε δύο μήνες, ένα μήνα, είναι αργά. Πώς θα φύγουμε, να χρεωθούμε, ποιος θα χρεωθεί? Παγορεύονται τα χρέη στους συλλόγους. Μήπως θα πρέπει να χρεωθούμε εμείς από την τσέπη μας? Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Εγώ να πω μόνο ότι υπάρχει μια ωραία συγκυρία στο όνο. Είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος του αρέσει ο αθλητισμός και έμπραχτα το αποδεικνύει. Είναι ο κύριος Τσέρος, ο κλειδοκράτορας της οικονομίας, που υπήρξε στα χρόνια του ο κορυφαίος ακοντιστής, στα γυμνασιακά του χρόνια, ήταν ένας θρύλος για την Κάλυμνο. Είναι και ο Νικήτας ο Γιαννικούρης, ο οποίος έχει βγει μέσα από το ποδόσφαιρο, αλλά αγαπάει όλα τα σωματεία. Είναι αντιπολιτεύσεις, όλα θα πάνε καλά κύριε Ρούσο. Ελπίζω κύριε Χαραματά, ελπίζω όλα αυτά που είπατε να λειτουργήσουν και να τιμηθεί η Εθνική Καλύμνο. Ακριβώς. Γιατί ο στίβος στην Ένωση των Δύο Σωματείων στην Κάλυμνο είναι πλέον Εθνική Καλύμνο, το πιο υψηλό επίπεδο που μπορεί να καμαρώνει η Κάλυμνος. Και αυτό οφείλει μια δημοτική αρχή. Βεβαίως. Μιλάτε εσείς, αλλά εγώ θα σας διακόψω λίγο. Για μια ακόμα φορά, το αστέρι της Καλύμνου, ο Ανδρέας ο Έλληνας, ο οποίος σε λίγο θα πάρει στο διασυλλογικό πρωτάθλημα, έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Λοιπόν, αλλά δίδυ χρημάτων δεν γίνεται. Αυτό το παιδί
Αυτό το μην πάμε στο παιδί τώρα, μην πάμε στο παιδί τον Ανδρέα. Πέρυσι βγήκε πρωταθλητής Ελλάδας. Ακριβώς, ακριβώς. Βγήκε τέταρτο στα Βαλκάνια. Βεβαίως. Βγήκε 23ο στην Ευρώπη. Είναι μεγάλο ταλέντο, σας είναι. Σας παρακαλώ δηλαδή. Τώρα, πού θα τα βρει Κάλυμνος όλα αυτά. Ένα τομέα, πείτε μου, που να διακρίνεται κάθε χρόνο έτσι. Νομίζω ότι ο Δήμος πάλι θα κάνει το καθήκον του. Εκφράζοντας την κοινωνία ο Δήμος, ελπίζω και πιστεύω να κάνει. Αλλά να το κάνει σύντομα. Δηλαδή, άμα μπλέξουμε σε καμιά διαβούλευση πάνω από αυτή τη βδομάδα. Γιατί ξεκινούν οι υποχρεώσεις σας, έτσι. Ξέρω εγώ. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω ευχαριστώ. Τώρα και με τον προπονητή εδώ, τον Νικόλα τον Κορφιά. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες αγωνιστικού επίπεδου. Πόνες έχει Νικόλα σήμερα ο Ανδρέας? Σήμερα είμαστε στην περίοδο του φορμαρίσματος. Είμαστε, έχει μια δυνατή προπόνηση, έχει 5-800 στο 2-15. Εντάξει, μια προπόνηση για τον Ανδρέα. Δυνατή, όμορφη, ναι. Τώρα κάνει το τελευταίο. Πόσα έχει κάνει μέχρι τώρα? Τελευταίο. Αριθμός πόσα? Πόσο χρόνο? Πέμπτο 800. Λοιπόν, πότε θα πάρει μέρος στους Πανελληνίους ο Ανδρέας, Νίκο? Ο Ανδρέας θα πάρει μέρος φέτος σε 3 πανελληνικά πρωταθλήματα. Στο εφήβων νεανίδων, στον νέων ανδρών μέχρι 23 ετών και στον ανδρών γυναικών το μεγάλο πρωτάθλημα του ΣΕΚΑΣ που θα γίνει στην Πάτρα. Είστε έτοιμοι αγωνιστικά? Καλά είμαστε. Έχουμε μπροστά μας ένα μήνα ακόμα. Όπως είπα προηγουμένως, είμαστε στο στάδιο, στη φάση του φορμαρίσματος. Καλά είναι, δεν έχουμε βγάλει τραυματισμό που είναι το πιο σημαντικό. Τον βλέπω συνέχεια να ανεβαίνει. Άρα σε αυτή ω συνέχιση του ρεπορτάζ που έκανα, επειδή και εγώ προέρχομαι μέσα από τα σπλάχνα του Στίβου, να κάνουμε μια έκκληση δημοτική αρχή γρήγορα να εκταμιεύσει τα χρήματα για να μπορείτε να κάνετε αυτές τις εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει. Εντάξει, είναι γνωστό τώρα εδώ και πολλά χρόνια ότι ο Καζόνης είναι ένα σωματείο το οποίο επιτελεί κοινωνικό έργο, έτσι. Δεν παίρνουμε εισφορές από κανένα παιδί. Ερχόμαστε εδώ να βοηθάμε τα παιδιά και να τονίσω εδώ ότι είναι το μοναδικό άθλημα που έχουν ουσιαστικά όφελος στα παιδιά όσον αφορά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Κανένα ομαδικό άθλημα δεν μπορεί να δώσει μόρια στα παιδιά. Δίνει μόνο στίβος και εάν κάποιος ψάξει θα δει ότι τα τελευταία 20 χρόνια πάρα πολλά παιδιά, καλλιμιόπουλα, φτωχά παιδιά έχουν ευνοηθεί από τον στίβο και έχουν μπει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι γνωστό σε όλους ότι φέτος για μας είναι μια δύσκολη χρονιά οικονομικά, έτσι, λόγω καταστάσεων δεν κατάφερε ο Σύλλογος να συγκεντρώσει το ποσό το οποίο χρειάζεται για να λάβουν μέρος όλα αυτά τα παιδιά που κάθε μέρα χύνουν τόνους υδρότα στα πρωταθλήματα, είτε είναι διασυλλογικά είτε είναι πανελλήνια. Και εγώ από την πλευρά μου, ως ένας άνθρωπος που είμαι 34 χρόνια συνεχόμενα στο γήπεδο, θέλω να κάνω μια έκκληση στους αρμόδιους φορείς, στο Δήμο, στις αντιπολιτεύσεις, στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε όλους εν πάση περιπτώσει οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, ώστε να πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα και να πάει χανάλι ο κόπος και ο υδρότας που ρίχνουν εδώ και ένα χρόνο στο στάδιο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Αντρίκο μου, τι κάνεις? Καλά, κύριε. Πάντως σε παρακολουθώ και σε καμαρώνω. Έχεις γίνει ελαφάκι, τρέχεις ωραία, μου είπε τους χρόνους στα 400 και στα 800. Θυμάμαι και εγώ τα δικά μου χρόνια. Θυμάμαι τις αγωνίες να μαζέψουμε χρήματα για να πάμε στα διασυλλογικά και στα πανελλήνια που είχαμε τόσες και τόσες επιτυχίες. Είσαι έτοιμος? Νιώθω έτοιμος. Ψυχολογικά, σωματικά? Ψυχολογικά και σωματικά, κύριε. Να ανταποκριθώ σε όλες τις απαιτήσεις και για να προσπαθήσω για ό,τι καλύτερο μπορώ, για όσα έχω παλέψει αυτή τη χρονιά. Γιατί ήταν πολύ δύσκολη για όλους. Και με το θέμα του κορονοϊού και για πολλά θέματα που κάθε ένας προσωπικά ξέρει. Θα ήθελαμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε, να μας βοηθήσουν τουλάχιστον όσο μπορούν η Δημοτική Αρχή και όσοι μπορούν να μας... και οι υπόλοιποι φορείς. Ας μείνουμε στο Δήμο πρώτα. Ας μείνουμε στο Δήμο. Έχω να λάβω μέρος σε κάποια πρωταθλήματα, τα οποία είναι το διασυλλογικό πρωτάθλημα, 3 πανελλήνια πρωταθλήματα, των εφήβων νεανίδων, των νέων ανδρών και των αδρών. Και χωρίς χρήματα. Και χωρίς χρήματα, δυστυχώς, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να είμαστε εκεί και να βρισκόμαστε, έτσι ώστε να... Αλλά δεν νομίζω, Αντρίκου μου, δεν νομίζω. Νομίζω ότι γρήγορα η Δημοτική Αρχή θα σας δώσει την επιχορήγηση σας γρήγορα. Θα μας βοηθήσουν σε ό,τι μπορούν. Έτσι, μπράβο, για να καλύψετε όλο το πρόγραμμά σας. Αυτό ακριβώς. Και να μας φέρεις μετάλλια, αλλά πάνω απ' όλα να έχεις... Και επιτυχίες και... Οι κόποι μας να ανταμιστούν. Εμένα μου αρέσει γιατί μου λέει, σε παρακολουθώ κιόλα έτσι με διακριτικό, ότι είσαι ένα πολύ καλό παιδί. Ευχαριστώ. Θα διατηρήσει το χαμόγελο στο ωραίο, το χιούμορ σου. Να είστε καλά. Και τις μεγάλες σου επιτυχίες. Να είσαι καλά, Αντρίκο. Γεια σας. Ναι, τελειώσαμε. Έχετε κάτι να προσθέσετε?
Να προσθέσω κάτι σαν τι. Εγώ μου άρεσε αυτό που είπες. Ναι, θέλω να το κάνω ως επίλογο γιατί πρέπει η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, είπες ότι στο θέμα με τις επικίνδυνες σκάλες. Ναι, ναι, λες ωραία, πάντα λες ωραία, αλλά εγώ. Με τις επικίνδυνες σκάλες. Σταχυολογώ μερικά πράγματα που έχεις και την εμπειρία. Δηλαδή, εντάξει, πάμε και φτιάχνουμε κάτι το οποίο είναι ωραίο. Δηλαδή, στα θέρμανα μπορούν και οι ηλικιωμένοι να ανεβαίνουν. Αλλά στο βράχο τώρα εκεί. Στο βράχο δεν είναι για όλους. Τι δουλειά έχει τώρα να πάει ένας ηλικιωμένος να κάνει μπάνιο. Δεν γίνεται. Δεν είναι για όλους. Είναι μία πέτρα, είναι ένας βράχος. Κάνουν βουτιές τα παιδιά. Κάποιοι που μπορούν να σκαρφαλώσουν, ως σαν κατσίκια, μπορούν να πάνε και να κάνουν τις βουτιές τους. Δεν βάζεις εκεί αυτές τις ακαλέσθητες σκάλες που είναι δύο σωλήνες και τα σκαλοπάτια που μπορεί και να σε τραυματίσουν και να χαλάσουν και έχουν χαλάσει εντελώς το φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι το άσχημο στο βράχο. Δηλαδή και λίγο αισθητική, δεν βλάπτει. Δηλαδή, λέμε στο Δήμο, ναι, ωραία η σκέψη και η πρωτοβουλία να βάλετε και στα θέρμα. Στα θέρμα που βάλανε, καλώς βάλανε. Αλλά όχι τέτοιες. Και να βάλετε αυτές που βάζουν στις πισίνες και στα κολυμβητήρια. Που έχουν, που είναι στρογγυλεμένες. Στρογγυλεμένες πάνω, δεν τραβάς αυτά. Καταρχήν είναι ανοιχτές από πάνω, είναι δύο σωλήνες. Ανοιχτή από πάνω, μέσα θα πέφτει το νερό, θα σκουριάσουν. Και ανοιχτή και κλειστή, το θέμα είναι αυτό το πράγμα εκεί που είναι. Παναγία μου, πιστεύω. Το σκέφτομαι και τρελαίνομαι. Απέσιο, απέσιο, απέσιο. Λοιπόν. Αυτή την επισήμανση την κάναμε. Την κάναμε, ναι. Από την άλλη πλευρά, να πούμε στο Δήμο γενικά ότι έδρασε στο θέμα του δρόμου της Παλιονίσου με ένα απίστευτο γρήγορο ρυθμό, γιατί ήταν το ατύχημα το τροχαίο που έγινε εκεί. Βέβαια, και η κοπελίτσα έχει τραυματιστεί. Εντάξει, δεν έσπασε χέρια και πόδια, αλλά εκδάρθηκε, σύρθηκε. Εντάξει, τα αυτοκίνητα κινδύνευαν. Λοιπόν, και έπρεπε να γίνει. Και μπράβο τους. Εδώ όμως τελειώσαμε. Τελειώσαμε, σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσετε. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλους, να είμαστε προσεκτικοί. Χαιρετισμούς σε όλους τους καλύμνιους και ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν θα επισκεφθούν την Κάλυμνο φέτος λόγω των ειδικών συνθήκων. Και ελπίζουμε να είμαστε όλοι καλά. Να συναντηθούμε του χρόνου. Να είστε χαρούμενοι, να είστε αισιόδοξοι, να είστε πάντα χαμογελαστοί. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Αλουμίνιο Καλύμνου. Φιλίτσης Γεώργιος. Σταθερότητα. Σε πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Τεχνογνωσία από συνεχή ενημερωτικά σεμινάρια. Πιστοποίηση FPC CE από το 2009. Γραπτή εγγύηση στις κατασκευές μας. Ξεκάθαρη, με γραπτές και αναλυτικές προσφορές με υπογραφή και σφραγίδα. Σύγχρονη, γιατί εφαρμόζουμε με επιτυχία νέες μεθόδους για να έχετε πάντα την καλύτερη και λειτουργικότερη κατασκευή. Κριτήριο εμπιστοσύνης για την ασφάλεια και την αισθητική. Αξιοπιστία, με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και ακριβής παράδοσης στο χώρο σας. Πάντα δίπλα σας και μετά την τοποθέτηση με το αξιόπιστο After Sales Service. Αποκλειστικός πιστοποιημένος συνεργάτης της Europa Aluminium Systems. Φιλίτσης Γεώργιος. Κατασκευές αλουμινίου. Ποταμή Καλύμνου. Τηλέφωνο 2243-051-101. Αλουμίνιο Καλύμνου. Φιλίτσης Γεώργιος. We'll be right back.
ρίξαν το χάρτη μας. Ο Μάρτης, ο Γδάρτης, ο Φάλουκο καύτης μας, δεν είναι τούτα ζωή. Και πού θα μας βγάλει αυτή η κατάσταση, εμπόλεμη ειρήνη, κουβέντα για ανάσταση, παράσταση γέλιου σε άλλη διάσταση, φωνάζει μπορούμε μαζί. Μαρία, Ελένη και Γιώργο και Θεμέλη, ζωή μου μικρούλα διόλου ανέμελη, Κανέλα, Κατίνα, Σκεφή, Αθηνό, Δώρε, το Κύριε διώχνω, κρατώ το μωρέ. Γιάννιο, Πανορμίτη και Πίτερ και Στέφανη, την μοίρα μου βρίσκω σε σένα τον αφάνη. Φιλή μου, ψυχή μου, πλευρά μου περήφανη, εσύ που μου δίνεις φωνή. Σε σπίτι αλουνούν, απόψε πάντα μόσαμε, σε σπίτι αλουνούν.